Τώρα στο πολιτικό μας πάνελ. Καλησπέριζω ευθύς αμέσως τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή των Λακαρνανίας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Εγώ που είστε εδώ. Έχουμε συνδεθεί με τον αναπληρωτή γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την ταλαιπωρία που σας έχω υποβάλει. Εντάξει, αλίμονο. Συμβαίνουν αυτά, αλίμονο. Καλησπέριζω και τον κύριο Απόστολο Πάνα, βουλευτή Χαλκιδικής με το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και εσείς. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, ξεκινάω με εσάς. Αυτό το η συγκίνηση, το δάκρυ, έτσι, για να το πω λίγο έτσι, καλλιτεχνικά, του κυρίου Ράμου, με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος έδειξε πόσο προσβελημένος αισθάνθηκε από τα υπονοούμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στη Βουλή, ότι μπορεί να έχει δική του ατζέντα ή να εξυπηρετεί αλότρια ατζέντα, δεν δείχνει με έναν τρόπο ότι η έννοια των ανεξάρτητων αρχών στην Ελλάδα έχει αρχίσει λίγο να ταλαιπωρείται? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το κύρος πρέπει να το διαφυλάτουμε όλοι, το μιας ανεξάρτητης αρχής. Δεν το διαφυλάτει ο κύριος Ράμος, αυτό εννοείται? Τι λέω αυτό? Λέω ότι γενικά έχουμε δεχτεί μια επίθεση γιατί αλλάξαμε μια ανεξάρτητη αρχή, τα μέλη μιας ανεξάρτητης αρχής, που η θητεία τους είχε λήξει 18 μήνες πριν. Και είχε ένας κακός χαμός εντός εισαγωγικών, γιατί πάντα πρέπει να συνδέεται με διάφορα πράγματα. Και μάλιστα δεν το κάναμε πριν τις εκλογές, ενώ μπορούσαμε να το κάνουμε και 5 και 7 μήνες πριν τις εκλογές. Και ένα μήνα πριν τις εκλογές δεν το κάναμε. Το κάναμε αμέσως μετά. Και βλέπετε ότι γενικώς έχει σηκωθεί μια τεράστια σκόνη γύρω από αυτό το ζήτημα. Που επιτρέψτε μου να πω, το είπε υπό μία έννοια και ο Πρωθυπουργός, δεν πουλάει, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω το δεν πουλάει. Το είπαμε, το ξανάπαμε, το έχουμε γενικώς συζητήσει πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση συγκεκριμένη έχει πάει στη δικαιοσύνη και μάλιστα έχει αναβαθμιστεί κιόλας. Έχει πάει σαν τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω τα διάφορα σχόλια και γενικώς η κριτική που γίνεται δεν ξέρω αν κάνουν καλό στις ανεξάρτητες αρχές. Μήπως δηλαδή, υποβαθμίζεται ήδη το έργο της ανεξάρτητης αρχής για μια αυτονόητη πράξη που κάναμε, δηλαδή να ανανεώσουμε, να αλλάξουμε, συγγνώμη, να βάλουμε τα καινούργια μέλη εφόσον είχε λήξει η θητεία. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ας μείνουμε σε αυτό, ας μείνουμε στην έρευνα που γίνεται από τη δικαιοσύνη, ας μην προσβάλλουμε τη δικαιοσύνη, ας της έχουμε εμπιστοσύνη, όπως και εμείς περιμένουμε να δούμε τα πορίσματά της. Όντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού καταλήγουμε με αυτή την υπόθεση, τι ακριβώς έχει συμβεί, για να βγάλει και ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Και βεβαίως και το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει γίνει. Κύριε Βασιλιάδη, δεν την εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη ή δεν έπρεπε μετά 1,5 χρόνο από τη λήξη της θητείας τους να αλλάξουν κάποια στιγμή τα μέλη των οποίων η θητεία είχε λήξει? Κύριε Μελιγκόνη, παρακολουθούμε τον ακόμα ένα κρίκο σε μια αλυσίδα δυσοσμίας, σε μια αλυσίδα, θα μου επιτρέψετε να πω, θα χρησιμοποιήσω ένα βαρύ χαρακτηρισμό, βιασμού της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτά που βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο πλέον, 1,5 χρόνο, να συμβαίνουν με επίκεντρο το Μαξίμου και με την ηχηρή σιωπή της ελληνικής δικαιοσύνης, που εδώ και 1,5 χρόνο, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ έχουμε πληθώρα στοιχείων, δημοσιευμάτων, ερευνών σε εξέλιξη, ενώ έχουμε πληθώρα νομοθετικών παρεμβάσεων που σκοπό έχουν να συσκοτήσουν έτι περαιτέρω αυτήν τη ζωφερή υπόθεση, νομίζω ότι βλέπουμε αυτές τις μέρες να εξελίσσεται ακόμα ένα άσχημο επεισόδιο. Αναφέρομαι στα ρεπορτάζ για ανθρώπους που γιορτάζανε πέρσι περί τα Χριστούγεννα, πρόπερσι, και από το κινητό τους στέλνανε μηνύματα παγίδευση με το Predator. Αναφέρομαι μηνύματα από το gov.gr που φεύγανε μηνύματα παγίδευσης για το Predator και όλα αυτά που κανένα ποσοστό σε καμία εκλογική αναμέτρηση, εάν θέλουμε να σεβόμαστε το ρόλο μας, το θεσμικό μας ρόλο ως πολιτικά πρόσωπα, το θεσμικό μας ρόλο ως κόμματα, και η κυβέρνηση το έχει ξεχάσει αυτό, γιατί είναι και πρωταγωνίστρια του σκανδάλου αυτό, το θεσμικό μας ρόλο για την προστασία της δημοκρατίας, οφείλουμε όλοι τώρα να υψώσουμε ανάστημα και να μην αφήσουμε αυτή την υπόθεση να μπει στις καλένδες και με το χιουμοράκι του 41%. Αυτό δεν περνάει. Η δημοκρατία είναι πάνω
και οι θεσμοί της είναι πάνω από τα καπρίτσια και τις τακτικές οποιασδήποτε κυβέρνησης η οποία προσπάθησε και προσπαθεί να φτιάξει ένα καθεστώς. Και αυτό στο τέλος δεν θα περάσει, γιατί υπάρχουν ακόμα έντιμοι δικαστές. Κύριε Πάνα, τι λέτε? Εμείς είμαστε υπέρ του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και υπέρ των ανεξάρτητων αρχών. Και αυτό το δήλωσε και σήμερα ο πρόεδρος μας καθαρά μέσα από τη Βουλή, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας ακόμα μία φορά ένα θέμα που ταλανίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, και αφορά την εικόνα γενικότερα της χώρας μας. Και ειλικρινά θα ήθελα να αποδεχθώ αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος ο κύριος Καραγκούνης, ότι με τόσο ότι αυτά ήταν αποτέλεσμα μιας φυσικής, εν πάση περιπτώσει, αλλαγής που έγινε στα πλαίσια των 18 μηνών. Αλλά ξέρετε, το timing και με τον τρόπο τον οποίο γίνεται μια αλλαγή αυτού του είδους αφήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Αναφέρεστε στο ότι μία μέρα μετά ακριβώς θα υπήρχε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ακριβώς. Άρα δεν μπορούμε όλα να τα, να τα ταυτίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Και εν πάση περιπτώσει η όλη πορεία αυτού του θέματος από την πρώτη στιγμή και ο τρόπος τον οποίο το διαχειρίστηκε η κυβέρνηση και στις επιτροπές της Βουλής και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ανέδειξε την προσπάθειά της να συγκαλύψει από την πρώτη στιγμή το μεγάλο σκάνδαλο αυτών των υποκλοπών. Εμείς θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε αυτή την υπόθεση σε όλα τα επίπεδα. Θα στηρίζουμε την προσπάθεια την οποία γίνεται από την ανεξάρτητες αρχές και ίστο και την ίστατη στιγμή θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα επισπεύσει αυτές τις διαδικασίες οι οποίες ουσιαστικά έχουν αρχίσει προκειμένου να έχουμε άμεσα αποτέλεσματα για να λάμψει η αλήθεια, για να λάμψει η αλήθεια σε επίπεδο δημοκρατίας της χώρας μας αλλά και να αποκαταστήσουμε την εικόνα μας στο εξωτερικό, καθώς είναι ένα θέμα που ταλανίζει τη χώρα μας όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Καραγκούνη, ακόμα και για να μην κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι μπορεί να έχει κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού της και με δεδομένο ότι το 2,96 πέμπτα δεν είναι 3 πέμπτα, δεν έχει μια λογική ότι για να δείξετε ότι δεν φοβάστε τίποτα, δεν αλλάζετε τίποτα στην Επιτροπή στην ΑΔΑΕ μέχρι ότου ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Ξέρετε κάτι, μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν νομίζω να βρεξκόταν κανείς να σε εγκαλούσε γι' αυτό, θέλω να πω. Τώρα σας εγκαλεί όλη η δημοκρατική αντιπολίτευση. Μου κάνει εντύπωση γιατί εμένουν σε αυτό το ζήτημα. Πέρα από όλη αυτή την υπόθεση, γιατί το άπαμε, τα ξανάπαμε κτλ. Εδώ έχει μπει μέσα στην έρευνα η ίδια η δικαιοσύνη. Ναι. Ό,τι ζητήσει θα τη παρασχεθεί. Ό,τι μπορεί να κάνει η δικαιοσύνη θα το κάνει και θα το εξετάσει. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτός ο κακός χαμός. Άκουσα τον κύριο Βασιλιάδη πριν να λέει, ξέρω εγώ, να υπονοεί ότι κάποιος έστειλε ένα μήνυμα, κάτι στη συγκεκριμένη γιορτή, ότι συγκεκριμένο τηλέφωνο έστειλε μήνυματα. Λοιπόν, αυτά είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα, γιατί τα ακούει και ο κόσμος, για να μην αφήνονται λαθασμένες εντυπώσεις και πληροφορίες. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις 20 Ιουλίου του 2023 έχει βγάλει πόρισμα και έχει πει ότι τα μηνύματα αυτά δεν εστάλησαν από συγκεκριμένο κινητό του κυρίου Μελιγκόνη Φερρυππίν, αλλά μέσω από διαδικτυακό τόπο που δεν έχει καμία σχέση με το κινητό. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Μην αφήνουμε, γιατί άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη να το λέει πάλι σήμερα. Άκουσα και τον κύριο Βασιλιάδη που επίσης το επανέφερε. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν πήγε κάποιος πολιτικός με το κινητό του να στείλει και να παγιδεύσει 11 κινητά. Αυτό έγινε μέσα από διαδικτυακό τρόπο. Το λέμε απλά να το ξεκαθαρίζουμε, να καταλάβει και ο κόσμος που βρισκόμαστε. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτό το οποίο είναι σίγουρο που θα εξεταστούν όλα, αλλά σίγουρα θα εξεταστούν οι νόμιμες επισυνδέσεις. Και οι νόμιμες επισυνδέσεις γίνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εάν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο ερευνάται, πηγαίνει στην εισαγγελέα, η εισαγγελέα κοιτάζει το φάκελο, δίνει την έγκριση για νόμιμη επισύνδεση. Και αυτά θα εξεταστούν, κύριε Μελιγκόνη. Υπήρχε όντως νόμιμη επισύνδεση? Είναι κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε? Και καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους γίνεται μια νόμιμη επισύνδεση. Τώρα από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε λίγο τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης, για να έχουμε όλοι μας μια πλήρη εικόνα του τι έχει συμβεί. Και πάντα βεβαίως πρέπει να τα κοιτάμε τα πράγματα όλα με μια προσοχή συνολικά, γιατί ούτε και την ΑΕΠ μπορούμε να την υποβαθμίσουμε και να τις
κάνουμε ζημιά σε μια ευαίσθητη χρονική στιγμή. Βλέπετε πόσο ευαίσθητη είναι. Το λέγαμε πριν από ένα χρόνο. Δείτε τώρα τι γίνεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γενικά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γύρω από αυτό το θέμα. Και δεν το είπα με κάποιο τρόπο έτσι περιπεκτικό, ότι είναι ένα χιλιοπεγμένο έργο. Δεν το είπε και ο Πρωθυπουργός. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Περιμένουμε, είπαμε, τη δικαιοσύνη, το πόλεμο της δικαιοσύνης. Ξέρετε κάτι, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Μπήκε πολύ έντονα. Εγώ το, όπως ξέρετε, το παρακολούθησα πάρα πολύ. Ήμουνα σε επιτροπές στην Θεσμό και Διαφάνειας, ήμουνα στην Επιτροπή την Εξεταστική. Σηκώθηκαν πολλοί τόνοι. Εγώ πραγματικά μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο ενός έτους, δεν ακούγαμε τίποτα άλλο. Μόνο για τις υποκλοπές. Ναι. Ξέρετε, από αυτό όμως μέχρι δεν... το να κάνει μαθήματα ο Πρωθυπουργός στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι ρε παιδιά, κόλληση βελόνα 17 και 12 πήρατε αλλά, και εμείς 41, τώρα, κάτι. Δεν είναι λίγο κάπως. Ναι, ξέρω εγώ. Ξέρετε κάτι όμως, απασχόλησε και τον κόσμο από μία έννοια. Ναι. Και τον απασχόλησε στον βαθμό που τον απασχόλησε το ζήτημα. Όχι ότι δεν θα το κοιτάξουμε, όχι ότι δεν το ελέγξουμε. Εδώ έχει πει τις εγγελές του αερίου πάγου και το ψάχνει. Δεν θα αλλά σε ένα βαθμό, κύριε Μελιγκόνη, δεν ξέρω. Προσέξτε, εγώ δεν λέω να μην εξεταστεί τίποτα. Είχαμε εμείς καμία, είπαμε εμείς σε κάποια εξεταστική ότι δεν θα συμμετέχουμε ή έχουμε πει ότι δεν θα συγκληθεί Θεσμών και Διαφάνειας ή δεν το συζητήσουμε το θέμα. Αλλάζει όμως το θεσμικό πλαίσιο και δεν καταθέτει. Παντού γίνεται, κύριε Βασιλιάδη. Το ζήσαμε αυτό. Ξέρετε κάτι όμως. Εσείς το αλλάξατε το πλαίσιο. Υπάρχει μια απόλυτη ελαφρότητα επί του επαναφέρετε το ζήτημα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Όχι, δεν λέω αυτό, κύριε Πάνα. Εγώ σας λέω και κάτι πολιτικό. Γιατί για το θέμα της έρευνας, ούτε εσείς μπορείτε να πείτε πολλά, ούτε ο κ. Βασιλιάδης, ούτε εγώ. Δεν έχουμε πει κάτι μέχρι. Αλλά πολιτικά να το αξιολογήσεις λίγο. Ξέρετε κάτι, κύριε Μελιγκόνη, δεν ήταν και ένα ζήτημα το οποίο, ξέρετε, τον κόσμο του δημιούργησε τέτοια τεράστια αντανακλαστικά. Βέβαια, όλα τα θέματα δεν αξιολογούνται με βάση. Όχι, δεν το λέω αυτό για να καλυφθεί τίποτα. Την κοινωνική δεν γίνονται όλα για τους ψήφους. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία εξαρνούν. Δεν το λέω για να καλύψουμε κάτι. Δεν παρακολουθούσε ο κόσμος τους διωγμούς των Ευραίων, αλλά δεν ήταν λίγο. Κύριε Βασιλιάδη, πώς πάρετε τέτοιου σχηματισμού καταρχήν. Είναι ακριβώς η ίδια συνειρμή. Έχουμε πάρετε, παραβίαση Βασιλιάδη. Βασικών κανόνων της δημοκρατίας. Κύριε Βασιλιάδη. Έχουμε επισυνδέσεις του αρχηγού του στρατεύματος. Είναι κόμματος αντιπολίτευσης. Είναι και πολύ ατυχής. Τώρα δεν απασχόλησε τον ο συσχετισμός που κάνετε για τους Εβραίους είναι πάρα είναι πολύ ατυχής. Αυτά που λέτε. Εγώ θα σας έλεγα να το ανακαλέσετε αυτό που λέτε τώρα. Αυτό που λέτε εσείς. Αυτό που λέτε εσείς. Κύριε Βασιλιάδη, χρησιμοποιήστε άλλο παράδειγμα και όχι αυτό το παράδειγμα. Δεν είναι αυτά που λέτε. Δεν είναι. Είναι ατυχές αυτό το οποίο χρησιμοποιήσατε. Όμως για να πάμε στον κύριο Πάνα. Ναι. Εγώ θα σας έλεγα λίγο να κάνετε μια διόρθωση γύρω από αυτό που είπατε, γιατί είναι πολύ ατυχές το παράδειγμα. Μην μπερδεύετε τέτοια ποιο ζητήματα. Κύριε Καραγκούνη, ποιο κύριε Καραγκούνη, αυτό που είπατε, αυτό που είπατε, συσχετίσατε τις ναζιστικές θηριωδίες με το αν εμείς αποκρύβουμε κάτι στο ζήτημα των υποκλοπών. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Είμαι μακριά. Είπατε. Είστε μακριά, αλλά τα λέτε. Λέξη προς λέξη. Λέξη προς λέξη. Ότι επειδή αυτό δεν απασχόλησε τον κόσμο, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Το τι απασχόλησε τον κόσμο, δεν είναι απαραίτητα στοιχείο σοβαρότητος ενός θέματος. Εξού και ο παραλληλισμός. Δεν ξέρω πώς το λέτε. Λέτε ότι δεν απασχόλησε τον κόσμο η θηριωδία στο Ναζί. Εσείς το απασχόλησαν πάρα πολύ. Εσείς το είπατε. Για τις υποκλοπές, νομίζω. Ναι, κάνει όμως ένα συνδυασμό, κύριε Μελιγκόνη, που είναι ατυχής. Και καλό να τον πάρει πίσω το συνδυασμό που κάνει. Να μου επιτρέψετε. Ναι, κύριε Βασιλιάδη, για να περάσω και στον κύριο Πάνα, σας έχει προβληματίσει όμως το γεγονός, ανεξαρτήτως του εάν δικαιούται ή όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επικαλείται το 41%, ότι όντως οι εκλογές έδειξαν ότι δεν ήταν, τώρα για να το πω κομψά, και το βασικό κριτήριο ψήφου αυτό το θέμα. Σας έχει απασχολήσει και με όρους πολιτικής τακτικής, σας ρωτάω ακόμη. Προσέξτε, και εγώ προσωπικά, αλλά και το κόμμα μας, έχει κάνει την ανάλυση και πριν τις εκλογές. Ναι. Λέγοντας ότι σε μια κοινωνία που έχει τόσα προβλήματα, τόσα προβλήματα, έτσι αντιμετωπίσαμε, βγήκαμε από μια δύσκολη περίοδο COVID, μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει, μια οικονομική κρίση, με το άγχος της καθημερινότητας και τις αγωνίες της πραγματικότητας της ακρίβειας, πολλές φορές τα θέματα των δικαιωμάτων ή τα θέματα των συνταγματικών κεκτημένων ή τα θέματα της δημοκρατίας μπορούν να περνάνε αναγκαστικά και κάτι που δεν το βλέπεις στην καθημερινότητά σου, δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Πολλές φορές μπορεί να περάσει σε δεύτερη μοίρα και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ και κανένας από εμάς, ούτε και ο κ. Πανάς, δεν αμφισβήτησε την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά μια νίκη στις εκλογές δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί καθεστώς. Δεν μπορεί να σημαίνει ότι μια κυβέρνηση δεν κρίνεται. Δεν κρίνεται ιδίως όταν βλέπουμε
βλέπουμε συμπεριφορές οι οποίες δύναται, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, έτσι, να παραβιάζουν βασικές αρχές του δικαίου. Μάλιστα. Έχει περάσει 1,5 χρόνος για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Προσέχτε, παρακολούθηση αρχηγού κόμματος αντιπολίτευσης, παρακολούθηση πολιτικού κόσμου, υπουργών, των αρχηγών του στρατεύματος. Αυτό ζήσαμε με ένα δίκτυο που φαίνεται και περιμένουμε εδώ και 1,5 χρόνο να δούμε κάτι, ότι διασυνδέεται η ιδιώτης με την ΕΕΠ και με ενδεχόμενα κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Και τι λέμε, ότι δεν μπορούμε 1,5 χρόνο να είμαστε στο σκοτάδι και δεν μπορεί η κυβέρνηση, και το ζήσαμε αυτό, με νομοθετικές παρεμβάσεις να δυσκολεύει το έργο και της Βουλής στο προανακριτικό της στα προηγούμενα της κατήποντα. Το ζήσαμε αυτό. Κύριε Πάνα. Νομίζω ότι η αξιακή, με όλο το σεβασμό, διαφορά μας σε τέτοιου είδους θέματα με τη Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς αυτή. Εμείς δεν μετράμε θέματα θεσμών δημοκρατίας, εικόνας της χώρας μας προς το εξωτερικό, με βάση το πολιτικό κέρδος και την επικοινωνία. Τα μετράμε με βάση μια σκληρή πραγματικότητα που έχει να κάνει με τους θεσμούς της χώρας μας. Και όταν λέμε θεσμούς, ξέρετε ότι περικλείονται πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία πρέπει να τα προφυλάσσουμε ως πολιτικό σύστημα και ως δημοκρατία. Γι' αυτόν τον λόγο και σαν Πασόκ και σαν Κίνημα Αλλαγής και ο ίδιος ο πρόεδρος μας δεν θα πάψει να αγωνίζεται προκειμένου να λάμψει η αλήθεια σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αγγίζει την ίδια τη δημοκρατία στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, το αν κρίθηκε εκλογικά και το αν δεν κρίθηκε, σαφέστατα, τα νούμερα ανέδειξαν κάτι. Αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά ως προς τον αξιακό κώδικα χώρων και κομμάτων. Ο αξιακός δικός μας κώδικας, ο οποίος είναι και η ιδιάζουσα μας διαφορά με την κυβερνούσα παράταξη αυτή τη στιγμή, είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε να λάμψει η αλήθεια και να αποδειχθεί και να αναδειχθεί τι πραγματικά έχει γίνει σε αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών που, αμή τι άλλο, έχει στιγματίσει το πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Κύριε Πάνα, είδαμε ότι έχει ανεβάσει ο κ. Αντουρλάκης τους τόνους και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για τους χειρισμούς στο θέμα των παρακολουθήσεων, όσο όμως και για το θέμα της εθνικής μας τραγωδίας στα Τέμπη. Και αναρωτιέμαι, θέλετε ή δεν θέλετε να πάει καλά το ραντεβού Κασελάκη-Αντουρλάκη? Το ραντεβού δύο αρχηγών δεν έχει να κάνει με τις διαφορές μας και τη διαφορετική προσέγγιση σε μια σειρά ζητημάτων, όπως αυτά τα οποία αναφέρατε πιο πριν. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κασελάκης ανέφερε ανθρώπινο λάθος σε ό,τι αφορά τα Τέμπη. Άρα η διαφορά μας στα συγκεκριμένα ζητήματα είναι άκρως πολιτική και γι' αυτό και ο πρόεδρος μας ανέβασε τους τόνους διαφοροποιημένος ως προς τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα δύο βασικά θέματα. Από εκεί και πέρα η θεσμική συνάντηση δύο πολιτικών αρχηγών είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, την οποία θα τη δούμε αύριο πώς θα κυλήσει. Και εγώ πραγματικά εύχομαι ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων να μπορούν σε βασικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη πολιτική περίοδος, όχι μόνο για το κράτος μας και την Ευρώπη, αλλά και για το παγκόσμιο γίνεσθε, που χρειάζεται, αν μη τι άλλο, πέρα από τα θέματα πολιτικών διαφορών που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, να υπάρχει και μια σοβαρή συνεργασία και ομοψυχία σε άλλα ζητήματα που έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χαρακτήρα. Κύριε Καραγκούνη, βλέποντας ο πολίτης που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και περνάει αυτά που περνάει, τέλος πάντων, ειδικά μετά τις 15-20 πρώτες μέρες του μήνα, αυτήν την ανοιχτή, τέλος πάντων, ανταλλαγή βολών μεταξύ Υπουργού Ανάπτυξης και Επιτροπής Ανταγωνισμού, πιστεύετε ότι το να μπαίνει στο κάδρο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει τον πολίτη να σας στέλνει με λιγότερο εμφατικό τρόπο τον πολιτικό λογαριασμό για την ακρίβεια? Για την ακρίβεια, κύριε Μελιγκούνη, έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί θα πρέπει να τονώσουμε, έχουμε ήδη δώσει αρκετά χρήματα ώστε να τονωθεί το εισόδημα, το ατομικό εισόδημα των πολιτών και των επιχειρήσεων και κυρίως των ευάλωτων οικοκυριών. Με τη λογική ότι πρέπει να σταθούμε τώρα δίπλα τους, διότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα και περνάει πάρα πολύ δύσκολα συνολικά η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινότητα. Αλλά μένω και στην Ευρώπη, διότι είδατε και τα γραφήματα, το πόσο χαμηλά είναι το κόστος ενέργειας στην Ελλάδα.
Βγήκε, είδατε το γράφημα που έβγαλε το Euronews. Και βεβαίως αυτό πώς γίνεται. Γίνεται ότι είμαστε δίπλα και στηρίζουμε είτε τους λογαριασμούς στους πολίτες, είτε τους δίνουμε τα βοηθήματα που πρέπει να δοθούν κυρίως στα ευάλωτα νοικοκυριά, είτε γιατί ανεβάζουμε τους μισθούς, αυξάνουμε τις συντάξεις, μειώνουμε όσο μπορούμε τα βάρη των πολιτών. Αυτή είναι μια πολιτική που θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί υπήρξε και μεγάλη κόντρα για το φορολογικό. Η σκέψη του Υπουργείου Οικονομικών είναι να εκταμιεύσει, μάλλον να έχει ως δημοσιονομική εφεδρεία 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κύριε Μελιγκόνη, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από τους πολίτες, με μια λογική ελέγχων ψηφιακών μέσων και δικαιότερης φορολογικής συνείδησης, να το πω έτσι, να μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες εφεδρίες, να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Συγγνώμη, και κυρίως τα μεσαία νοικοκυριά και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτή είναι μια πολιτική την οποία θα εφαρμόσουμε στο επόμενο διάστημα. Η λογική να καταργηθεί το τέλος επιδεινώτος, όπως έχουμε πει, τώρα ως κίνητρο θα είναι χαμηλότερο κατά 50% όσοι δηλώσουν στο ΤΕΚΜΑΡΤΟ. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η λογική και η πολιτική μας είναι να τονώσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά να υπάρχουν σταθερά κάθε χρόνο αυτά τα δημοσιονομικά δεδομένα, ακόμα περισσότερο τους πολίτες για την επόμενη τριετία. Θα μου πείτε, θα κρατήσει για πάντα η ακρίβεια? Για όσο κρατήσει, κύριε Μελιγκόνη. Μάλιστα. Για όσο κρατήσει. Κύριε Βασιλιάδη, επειδή ανέφερε το τέλος επιτιδεύματος και συνειρμικά πήγα στους ελεύθερους επαγγελματίες τη σκέψη μου, άκουσα χθες να επαναλαμβάνει ο πρόεδρός σας τα περί 10.000 ευρώ αφορολόγητου. Αναρωτιέμαι, κοιτάζοντας έξω, στην κοινωνία, εσείς δεν διαπιστώνετε ότι υπάρχει μια φοβερή φοροδιαφυγή? Η φοροδιαφυγή υπάρχει και είναι ένα μόνιμο πρόβλημα και θα είναι μόνιμο πρόβλημα όσο το κράτος δεν έχει μηχανισμούς σοβαρούς και διάθεση πολιτική να την πατάξει. Από εκεί και μετά, εγώ μένω στην πραγματικότητα, που η πραγματικότητα τι λέει? Ότι μια κοινωνική ομάδα εξαπατήθηκε 4 μήνες πριν στις εκλογές. Όταν κάποιοι υπόσχονταν φοροελαφρύνσεις, καταθέτοντας βέβαια άλλο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στις Βρυξέλλες, ο ΣΥΡΙΖΑ τα έλεγε, κρίθηκε, δεν ακούστηκε, δικαιώνεται μετεκλογικά. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι η πολιτική των αντικειμενικών κριτηρίων, η πολιτική του ψάχνω να συλλέξω φόρους με οποιοδήποτε κόστος και χωρίς να έχω βγάλει ένα σοβαρό μηχανισμό έξω, και ο μηχανισμός δεν αφορά μόνο το φορολεκτικό μηχανισμό του κράτους. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνολικά ξεχαρβαλωμένος μηχανισμός, γι' αυτό και εντείνεται η ακρίβεια, γι' αυτό και έχουμε τα μεγαλύτερα φαινόμενα σχοκέρδειας σε σχέση με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο έχει εξαλειωθεί και το εισόδημα των Ελλήνων. Λέμε λοιπόν ότι ένα σοβαρός ηλεκτρικός μηχανισμός και παράλληλα, ναι, αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 10.000 ευρώ, αυτό όμως σημαίνει και φορολογική συνείδηση και ελεκτικός μηχανισμός, αφορολόγητο, μια ολόκληρη δέσμη μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ερχόμαστε τώρα και ενώπιση του νομοσχεδίου να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Εμείς αυτά τα λέγαμε και προεκλογικά, γιατί βλέπαμε τα διέξοδα της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ για τα πάντα και στο τέλος αυτό που κάνει είναι να φέρνει χαράτσια άκρητα σε μια δύσκολη περίοδο για την οικονομία, υλοποιώντας όμως συγκεκριμένη πολιτική. Και η πολιτική τη λέει εξόντωση των ελευθέρων επαγγελματιών, υλοποιώντας το σχέδιο Πυσαρίδη. Είναι πολιτική επιλογή. Δυστυχώς δεν μας το λένε στα ίσια, που αυτό ήταν και πιο επιτυχημένο. Εμείς λοιπόν αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Μάλιστα. Κύριε Πάνα, υπάρχει σχέδιο εξόντωση των ελευθέρων επαγγελματιών, περί αυτού πρόκειται? Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέψετε να πω κάτι για την ακρίβεια, γιατί νομίζω ότι έχει σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε. Εμείς είχαμε τοποθετηθεί από τους καλοκαιρινούς μήνες του 2020 και είχαμε πει από την πρώτη στιγμή τότε στον Υπουργό Ανάπτυξης, και το λέω και στο Μεάρχης Ανάπτυξης εκείνη την περίοδο, ότι πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας, το οποίο μάλιστα θα έχει και μια μεγάλη κλίμακα ως προς τη διάρκεια του. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, θεωρώ πολύ δύσκολα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν να αντιμετωπιστεί η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Και είχαμε καταθέσει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο από τότε έλεγε το εξής: ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενεργοποίηση του παρατηρητήριου τιμών, ενίσχυση της ΔΥΜΕΑ, η ΔΥΜΕΑ μέχρι τώρα έχει κάνει μόνο 8 ελέγχους, και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθά και προϊόντων,
όπως έχουν κάνει χώρες όπως η Κύπρος, mm-hmm. που ήδη αυτή τη στιγμή έχει πάει μηδενικό το ΦΠΑ σε βασικά είδη αγαθών και το συνεχίζει για ένα εξάμηνο. Ουδέποτε εισακούστηκαν αυτές οι προτάσεις. Μάλιστα, οι πρώτες προσεγγίσεις τότε ήταν από την κυβέρνηση ότι πρόκειται για ένα περιστασιακό mm-hmm. φαινόμενο το οποίο mm-hmm. αφορά μια διεθνή συγκυρία. Και η συνέχεια, βέβαια, όταν πλέον η κυβέρνηση αντιλήφθηκε μετά από 1-1,5 χρόνο mm-hmm. ότι υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, ήταν να καταθέσει μια πολιτική επιδοματική με τα market pass και αυτά τα οποία έχουμε μπροστά mm-hmm. μας. Ερχόμαστε τώρα μετά τις εκλογές και σε αυτό το πλαίσιο και ανακαλύπτουμε κάτι αυτό, ακόμα, ναι. την εσχροκέρδεια, ναι. όπου ήταν από τα πρώτα θέματα τα οποία πρέπει να έχει αντιμετωπίσει. Αυτή τη στιγμή η πολιτική η οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση ως προς το κομμάτι της ακρίβειας είναι μια πολιτική ατελέσφορη, δεν οδηγεί πουθενά. Αν λοιπόν δεν αλλάξει το μείγμα και δεν υιοθετηθούν μια σειρά από τις προτάσεις τις οποίες κάναμε, μάλιστα. να δεχθώ mm-hmm. κι εγώ κάποια μέτρα υποστηρικτικά σε συνδυασμό αυτών των προτάσεων, τότε ουσιαστικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και ο καταναλωτής δεν πρόκειται ουσιαστικά στην τσέπη του να δει τίποτα. Αυτό βέβαια έχει συνέπεια και στους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι. όπου ξέρετε οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν ζουν σε ένα περιβάλλον ιδεατό αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Έχουν μεγάλα κόστη, τα προβλήματα είναι τεράστια. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε φορολογική η παρέμβαση η οποία κάνουμε, όπως αυτή την οποία έρχεται, δεν νομίζω ότι το κατατερματό εισόδημα Σιλίδη και Οριζόντια μπορεί να λύσει το θέμα της φοροδιαφυγής έτσι όπως φανταζόμαστε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ακολουθούμε μια πολιτική η οποία ειδικότερα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες της μεσαίας τάξης και στον καταναλωτή αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες λειτουργεί αντίθετα από αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, δεν μπορείς. Μισή φράση, το κύριε Βασιλιάδη. 30%, 40% ναι. που μπορεί να φοροδιαφεύγει, να έρχεσαι να χαρατσώνεις το σύνολο και να στοχοποιείς μια ολόκληρη επαγγελματική κατηγορία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Βασιλιάδη από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνα από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Καραγκούνη.